Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού. και Σήμερα θα μιλήσω για του τύπου μαγνησίου που μπορείτε να βρείτε στην αγορά και να σα εξηγήσω για κάθε πάθηση ή κατάσταση που θέλετε να αντιμετωπίσετε ποια μορφή μαγνησίου ταιριάζει καλύτερα. Ένα ερώτημα που ακούω πάρα πολύ συχνά στο γιατριό, όσο και από, το, από, τη σχόλη, όσο και από τα σχόλια στο κανάλι, είναι ποιο μαγνήσιο είναι το κατάλληλο για μένα. Η αλήθεια είναι ότι στην αγορά υπάρχουν πολλοί τύποι μαγνησίου και οι διαφορέ του είναι σημαντικέ γιατί κάποιοι τύποι μαγνησίου ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιε ιδιαίτερε καταστάσει και παθήσει ενώ σε άλλε περιπτώσει πληρώνουμε παραπάνω χωρί επιπρόσθετο όφελο. Πάμε λοιπόν να δούμε του τύπου μαγνησίου που θα βρείτε στην αγορά και για ποια κατάσταση ή πάθηση ταιριάζουν περισσότερο. Κιτρικό μαγνήσιο. Το κεντρικό μαγνήσιο περιέχει μαγνήσιο και κεντρικό οξύ. Πιθανόν να γνωρίζετε ότι το λεμόνι περιέχει κεντρικό οξύ και πρόκειται για το ίδιο κεντρικό οξύ που βρίσκεται στο κεντρικό μαγνήσιο, αν και σήμερα δεν το παίρνουμε από λεμόνια, αλλά παράγεται εργοστασιακά. Το κεντρικό μαγνήσιο απορροφάται πάρα πολύ καλά και θεωρείται μια πολύ ασφαλή μορφή μαγνησίου, καθώ χρησιμοποιείται εκτεταμένα και ω συντηρητικό για πολλέ τυποποιημένε τροφέ αλλά και για να δώσει όξινη γεύση σε κάποιες περιπτώσεις. Το κεντρικό μαγνήσιο απορροφάται πάρα πολύ καλά, άρα θεωρείται μια μορφή μαγνησίου με πολύ υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Δηλαδή από αυτό που παίρνουμε σχεδόν όλο καταλήγει μέσα στο σώμα μας. Το κακό με το κεντρικό μαγνήσιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν δυσπεπτικά ενοχλήματα από αυξημένα οξέα στο στομάχι μπορεί να νιώθουν καούρα αφού το πάρουν. Γι' αυτό αν έχετε καούρες και γαστορισοφαγική παλινδρόμηση μην ξεκινήσετε με μεγάλη δόση κεντρικού μαγνησίου, γιατί μπορεί να υποφέρετε. Το κεντρικό μαγνησίο απορροφάται πολύ γρήγορα στην κυκλοφορία και γι' αυτό φαίνεται να έχει μια πολύ άμεση ηρεμιστική και υπναγωγή δράση σε αρκετά άτομα. Η υπναγωγή δράση σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στο να κοιμηθεί κάποιο. Το γεγονό επίση ότι απορροφάται πολύ γρήγορα το κάνει χρήσιμο και για τα άτομα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα δυσκυλιότητα, αν και για αυτή τη δουλειά το οξύδιο του μαγνησίου είναι πιο οικονομικό και πιο αποτελεσματικό. Οξύδιο του μαγνησίου. Το οξύδιο του μαγνησίου είναι η πιο οικονομική μορφή μαγνησίου που θα βρείτε στην αγορά και είναι ο τύπο μαγνησίου που υπάρχει στο γάλα μαγνησία, που χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την αντιμετώπιση τη δυσκυλιότητα. Καθώ είναι πάρα πολύ φθηνό και πάρα πολύ αποτελεσματικό για τη δυσκυλιότητα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση για αυτόν ακριβώ το λόγο. Δυστυχώ το οξύδιο του μαγνησίου δεν απορροφάται καλά, άρα για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε άλλη πάθηση ή κατάσταση, καλό είναι να κοιτάξετε μια μορφή μαγνησίου με υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα. Δηλαδή να απορροφάτε καλύτερα. Χλωριούχο μαγνήσιο. Το χλωριούχο μαγνήσιο θα το βρείτε σε μερικέ ταμπλέτε με αντιόξινα που χρησιμοποιούνται για δυσπεπτικά ενοχλήματα. Είναι μια αρκετά οικονομική μορφή με καλή βιοδιαθεσιμότητα και θα τη βρείτε επίση και σε αλυφέ μαγνησίου. Κάποιοι αθλούμενοι τη χρησιμοποιούν σε αυτή τη μορφή γιατί θεωρούν ότι τους βοηθάει πολύ σε τραυματισμούς και πόνους από την προπόνηση κτλ. Γαλακτικό μαγνήσιο Το γαλακτικό μαγνήσιο αποτελείται από μαγνήσιο και γαλακτικό οξύ. Το γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται εκτεταμένα και αυτό ως πρόσθετο στις τροφές και στα ποτά, αλλά και σε συμπληρώματα διατροφής, το γαλακτικό μαγνήσιο απορροφάται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά σε αντίθεση με τις άλλες μορφέ μαγνησίου, απορροφάται σχετικά αργά, πράγμα που το κάνει χρήσιμη αναλλακτική σε άτομα που δεν ανέχονται το κεντρικό ή τις άλλες μορφές μαγνησίου. Επίσης, επειδή είναι ήπιο με το γαστεντερικό, μπορεί να είναι μια χρήσιμη επιλογή σε άτομα που πρέπει να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες μαγνησίου σε συμπλήρωμα διατροφής για να διατηρήσουν φυσιολογικά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα τους. Σε αρκετάς μελέτες έχει φανεί ότι το γαλακτικό μαγνήσιο έχει τις λιγότερες παρενέργειες για το πεπτικό. Το γεγονός επίσης ότι το μαγνήσιο απελευθερώνεται στο αίμα σχετικά πιο αργά και ότι μπορούμε να καταναλώσουμε πολύ μεγάλες ποσότητες χωρίς να επηρεαστεί το γαστερικό σύστημα το κάνει πολύ χρήσιμο και σε άτομα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν το στρες χωρίς να ανησυχούν για το αν θα τους φέρει πνηλία. Οι μορφές μαγνησίου που απορροφούνται γρήγορα Όπω το κεντρικό μαγνήσιο, είναι πιο χρήσιμε για τα άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μαγνήσιο για να αντιμετωπίσουν αϊπνίε αλλά για τα άτομα που θέλουν να παίρνουν μαγνήσιο το πρωί έτσι ώστε να διατηρούν όλη τη μέρα πιο χαμηλό το στρες, το γαλακτικό μαγνήσιο φαίνεται να είναι μια πολύ καλή επιλογή για να το καταφέρουν. Μαλικό μαγνήσιο. Άλλη μια μορφή μαγνησίου που θα βρείτε στην ελληνική αγορά και μπορεί να είναι χρήσιμη είναι το μαλικό μαγνήσιο. Το μαλικό μαγνήσιο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το γαλακτικό μαγνήσιο, αλλά είναι λίγο πιο ακριβό. Σε περίπτωση που ψάχνετε ένα μαγνήσιο που να βοηθά να αντιμετώπιση του στρε και θέλετε να το παίρνετε το πρωί χωρί να προκαλεί πνηλία, αλλά το μαγαλακτικό μαγνήσιο για οποιοδήποτε λόγο δεν σα κάνει, τότε το μαλλικό μαγνήσιο μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική. Αν δεν σα πειράζει, να πληρώσετε το αυξημένο κόστο. Ταυρικό μαγνήσιο. Το ταυρικό μαγνήσιο είναι ένα μαγνήσιο που προέρχεται από το συνδυασμό του μαγνησίου με την ταυρίνη, ένα αμινοξύ το ταυρικό μαγνήσιο έχει την ιδιαιτερότητα ότι για να πετύχει τη συνιστόμενη μερίσια δοσολογία πρέπει και να καταναλώνει 3 γραμμάρια σκόνη ταυρικού μαγνησίου, ποσότητα που είναι αρκετά μεγάλη και μη πρακτική. Επίσης το κόστος του είναι σχετικά υψηλό, ειδικά αν προσπαθήσετε να το καταναλώσετε στις κανονικές και αναμενόμενες δοσολογίες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιε μελέτε που ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τη χρήση του στα άτομα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν διαβήτη και αυξημένη αρτηριακή πίεση. Θρεωνικό μαγνήσιο. Το θρεωνικό μαγνήσιο προέρχεται από συνδυασμό μαγνησίου και θρεωνίνη. Η θρεωνίνη είναι ένα παράγωγο του μεταβολισμού τη βιταμίνη C, ενώ υπάρχουν κάποιε μελέτε σε πειραματόζωα που δείχνουν ότι το θρεωνικό μαγνήσιο είναι η μορφή μαγνησίου που είναι ιδανική για να αυξηθεί το μαγνήσιο στον εγκέφαλο. Αυτό όμω συμβαίνει στα πειραματόζωα. Δεν έχει αποδειχθεί αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στου ανθρώπου. Επίση, δεν ξέρουμε τι σημασία μπορεί να έχει αυτό. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν αυτό το κάνει ανώτερη μορφή μαγνησίου για κάποιε παθήσει ή όχι. Αυτό πρέπει να φανεί σε συγκεκριμένε μελέτε σε ανθρώπου που δεν έχουν γίνει ακόμα. Αν παρόλα αυτά θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μαγνήσιο με στόχο να βελτιώσετε προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία του εγκεφάλου, όπω κατάθλιψη αρχόμενη ή εγκατεσταμένη άνοια και διαταραχές μνήμης και δεν σας πειράζει το αρκετά αυξημένο κόστος του, το θερονικό μαγνήσιο θα μπορούσε να ήταν κάτι που αξίζει να δοκιμάσετε. Θηικό μαγνήσιο. Το θηικό μαγνήσιο είναι η μορφή μαγνησίου που θα βρείτε στα άλατα τα Θα μπορούσε να είχε διάφορες χρήσεις, αλλά η γεύση του δεν είναι καλή. Και πολύ λίγοι άνθρωποι τη βρίσκουν ανεκτή. Άρα δεν συνιστάται για εσωτερική χρήση. Συχνά όμως κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα άλλα τα έψων στην πανιέρα τους για να κάνουν ηρεμιστικά λουτρά και θεωρούν ότι το αμαγνήσιο περνάει μέσα από το δέρμα και αυτό βοηθάει στο να χαλαρώσουν καλύτερα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους που να αποδεικνύουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γλυκυνικό μαγνήσιο Αυτή η μορφή μαγνησίου προέρχεται από το συνδυασμό μαγνησίου και γλυκίνης που είναι και πάλι ένα μινοξύ. Το γλυκυνικό μαγνήσιο έχει επίσης υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και απορροφάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σχετικά γρήγορα, ενώ υπάρχουν κάποια πρώιμα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε παθήσεις που σχετίζονται με φλεγμονή, όπως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης. Οροτικό μαγνήσιο. Άλλη μια μορφή μαγνησίου με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα που δεν έχει την υπακτική δράση που έχουν οι πιο οικονομικές μορφές μαγνησίου. Δυστυχώ το κόστο του δεν δικαιολογεί την κατανάλωσή του τι περισσότερε φορέ. Αν και υπάρχουν κάποιε πρώιμε μελέτε που δείχνουν ότι μπορεί να είναι χρήσιμο στην αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών. Επίση υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να είναι χρήσιμο σε άτομα που κάνουν αθλητισμό, καθώ πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθάει την καρδιά να αποδώσει καλύτερα. Από την άλλη, το κόστο του είναι εξαιρετικά αυξημένο και σπάνια δικαιολογείται γιατί δεν έχει αποδείξει την πραγματικότητα ότι είναι καλύτερο από τι άλλε μορφέ μαγνησίου. Αυτέ είναι οι 10 μορφέ μαγνησίου που θα βρείτε ευκολότερα στην αγορά και μπορείτε να δοκιμάσετε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω μια προειδοποίηση σχετικά με τα σκευάσματα μαγνησίου που χρησιμοποιούν συνδυασμό μορφών. Είναι καλύτερο να τα αποφεύγετε. Όσα έχω δει στην ελληνική αγορά και έχω δει τα περισσότερα, αν όχι όλα, χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερε μορφέ μαγνησίου, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν τεράστιε ποσότητε από τι φτηνέ μορφέ, ενώ η περιεκτικότητα στι πιο βιοδιαθέσιμε μορφέ είναι ελάχιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ένα σκεύασμα που να γράφει στην ετικέτα ότι περιέχει οξίδιο του μαγνησίου, κυτρικό μαγνήσιο και γλυκινικό μαγνήσιο. Στην πραγματικότητα, το μαγνήσιο προέρχεται κατά 70% από οξίδιο του μαγνησίου, 25% από το κεντρικό μαγνήσιο και μόλις 5% από το πιο πολυτελές γλυκυνικό μαγνήσιο. Πληρώνοντα λοιπόν 2 και 3 φορέ το κόστος του οξυδίου του μαγνησίου, στην πραγματικότητα παίρνετε ένα σκεύασμα που έχει κυρίω οξύδιο του μαγνησίου και ένα μικρό ποσοστό από τι άλλε μορφέ. Επίση, όταν παίρνετε συνδυασμού μαγνησίου, δεν ξέρετε ποια μορφή είναι αυτή που σα βοηθάει και αυτό που σα ταιριάζει πραγματικά. Καλό είναι να πάρετε με μονομένε μορφέ τι σωστέ δοσολογίες και να περιμένετε αρκετά για να δείτε αν το σκεύασμα σα βοηθάει, έχοντα φυσικά τρόπο να το αξιολογήσετε. Αν δηλαδή προσπαθείτε να δείτε αν ένα σκεύασμα σα βοηθάει στον ύπνο, αυτό είναι σχετικά εύκολο. Παίρνετε μια φορά και βλέπετε ποια είναι η ποιότητα του ύπνου σα. Αν δείτε ότι σα βοηθάει, επαναλαμβάνετε μέχρι να σιγουρευτείτε ότι αυτό ισχύει. Σε περίπτωση όμω που θέλετε να αξιολογήσετε κάτι που δεν μετρείται έτσι εύκολα, όπω την επίδραση του μαγνησίου στη βελτίωση των καρδιοπαθειών, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβετε αν αυτό που παίρνετε, στην ποσότητα που το παίρνετε και στη συχνότητα που το παίρνετε, σα βοηθάει πραγματικά. Εκεί η βοήθεια και η εμπειρία κάποιου ειδικού είναι πραγματικά αναγκαία. Εσεί χρησιμοποιείτε κάποια μορφή μαγνησίου για κάποιο λόγο. Σα έχει βοηθήσει. Γράψτε μου στα σχόλια την εμπειρία σας με το μαγνήσιο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.